Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας για άλλη μια φορά. Όπως βλέπετε είμαι έτοιμος, όχι για να φτιάξω συνταγή φυσικά, αλλά για να απολαύσω αυτόν το υπέροχο μουστοκούλουρο που μας έχει φτιάξει η Ελίζα. Είναι υπέροχα, στο εγγυώμαι, εγώ τα έχω ξαναφάει. Της υγείας σας. Ακούετε το. Όταν τα φτιάξετε θα ξαναμιλήσουμε. Και το σημαντικό, Μιχάλη, δεν έχουν ζάχαρη. Σας χαιρετώ και εγώ, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Όπως σας έχει πει και ο Μιχάλης, θα κάνω τα μουστοκούλουρα. Να τα εδώ, είναι εξαιρετικά. Παρόλο που δεν ήταν στο πρόγραμμα φέτος να τα δείξω, αλλά με τόσο σταφύλι που άλεσε ο Μιχάλης, φτιάξαμε πολλά παράγωγα από το σταφύλι. Το σταφύλι, αγαπημένες μου φίλες, μπορούμε να το φάμε όπως είναι, επί τραπέζιο, να κάνουμε φρουτοσαλάτες, να διακοσμήσουμε γλυκά, να κάνουμε μαρμελάδες, να κάνουμε γλυκό. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μούστο, μπορούμε να κάνουμε το παλουζέ μας, το παλουζέ τη μουστά νευριά, να κάνουμε το σουσούκο, να κάνουμε τα κιοφτεύκα. Επίσης το έψιμα από σταφύλι, το πετιμέζι, είναι από σταφύλι αυτό. Από μούστο. Από μούστο. Και τα λιωμένα σταφύλια, είμαστε στη διαδικασία τώρα να βγάλουμε ζυβανία, να κάνουμε ξύδι. Έτσι δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και στο κράσι προς το παρόν. Τα μουστοκούλουρα είναι απλά, αλλά είναι φανταστικά. 14 του Σεπτέμβρη σήμερα, του Τιμίου Σταυρού, και τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, κοσκίνησα το αλεύρι μου. Είναι 900 γραμμάρια φαρίνα 00, χωρίς διογκωτικό. Είναι το δυνατό αλεύρι που φτιάχνεις μπισκότα. Μπισκότα, ακριβώς. Μέσα σε τούτο το αλεύρι έβαλα και 3 μπουταλάκια baking powder, 15 γραμμάρια. Και κοσκινίζω τα μαζί. Και συνεχίζω με Μιχάλη μου, είναι ο μούστος. Έτοιμος. Πόσος μουστός? Είναι 450 ml. Το πετιμέζι είναι από σταφύλια, το έψιμα. Είναι μούστος βρασμένος. Πρέπει να γίνει πρώτα μούστος και μετά να γίνει το πετιμέζι. Είναι όπως το σηκωμένο που γίνεται. Μάλιστα. Θα το δείξουμε και σε άλλα βίντεο μας. Εδώ είναι το σπορέλαιο, είναι 150 ml, 3/4 του ποτηριού. Μπορούμε, φίλες μου, να βάλουμε και όλον ελαιόλαδο ή μπορούμε να βάλουμε μισό ελαιόλαδο και μισό σπορέλαιο. Εγώ σήμερα θα το κάνω με σπορέλαιο. Δεν χρησιμοποιούμε ζάχαρη. Στη θέση της ζάχαρης θα βάλω το πετιμέζι μου μαζί με το μούστο. Δεν βάζω ζάχαρη. Τούτες είναι οι δύο βανίλιες μας. 5 γραμμάρια η κάθε μια, 10 γραμμάρια. Εδώ είναι η κανέλα. Θέλω ένα κουταλάκι γεμάτο κανέλα. Είναι 4 γραμμάρια. Εδώ είναι τα γαρίφαλα μου. Πάλι ένα κουταλάκι γεμάτο. Είναι 4 γραμμάρια. Τον baking powder το έχω πει, το έχω βάλει στο αλεύρι μου, Μιχάλη, 3 κουταλάκια και το κοσκίνησα μαζί. Και έχουμε και εδώ σταγόνες μαύρης σοκολάτας. Αυτό είναι προαιρετικό. Μπορείτε να βάλετε σταφίδες ή να μην βάλετε τίποτα. Εμένα μου αρέσει έτσι με τον καφέ μου να μην έχει. Εμένα μου αρέσει να έχει τη σοκολάτα. Ακριβώς. Όλη η συσκευασία είναι 200 γραμμάρια. Όσοι θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Και εδώ είναι τα χοντροαλεσμένα, δεν είναι πολύ λεπτά. Είναι φιστίκια υγιεινής, τα χαλεπιανά. Όπως τα λέμε στην Κύπρο. Ναι. Και πάμε με την εκτέλεση. Φίλες μου, κοσκίνησα εδώ το αλεύρι μου. Πιο καλά να κοσκινίζεται το αλεύρι. Παίρνει τον αέρα του. Είπες ότι έβαλες μέσα και 3 κουταλάκια baking powder, 15 γραμμάρια. Μέσα στο αλεύρι. Ναι, όχι πολύ γεμάτα. Θα βάλω την κανέλα. Θέλει κανέλα. Ένα γεμάτο κουταλάκι. Κουταλάκι, αφού εν τούτη τα αρωματικά που να μαζόκουν τη γεύση. Αυτό είναι τώρα. Τα γαρίφαλα, αλεσμένα. Και τούτα. Αλεσμένο γαρίφαλο. Γαρίφαλο. Ριστού. Ναι, ναι, ναι. Αφού εν τούτα που να δοκούν το άρωμα. Αυτό πάει. Εντάξει, αρωματικά είναι θέμα του καθενός. Ακριβώς. Θα μπει, η Μιχάλη μου, η βανίλια μας. Πάντως είναι εξαιρετικά. Βέβαια. Όσους τα πρόσφερα, με ρωτούσαν τι είναι και η γλύκα τους με τούτα τα γλυκαντικά που βάζουν. Ελαφριά, ελαφριά. Ελαφριά, αλλά είναι εξαιρετική. Ναι, έχουν τη γλύκα τους. Ναι, και αποφεύγουμε τη ζάχαρη. Όταν θα κατώσουμε, φίλες μου, να πάμε παντού. Εν τω μεταξύ μούστο, τώρα το φθινόπωρο, μπορούν στα σούπερ μάρκετ, σε πανηγύρια, σε εκδηλώσεις, ιδίως από εδώ που είναι περιοχή Λεμεσού, μπορούν να βρουν μούστο. Όπως τσέψιμα μπορούν στα σούπερ μάρκετ. Φίλες μου, θα μπει το ελαιόλαδο, κάνω μια λακκοβίτσα μέσα και βάζω το ελαιόλαδο μου. Θα βάλω το μισό νέψιμα, τις 3 κουταλιές και θα ρίξω, δεν θα το βάλουμε όλο, να το ζυμώσουμε, να δούμε και μετά. Θα βάλω τα 250 ml περίπου και θα προσθέτω σιγά σιγά. Να χρησιμοποιήσουμε χέρι. Εντάξει, εσύ χρησιμοποιάς χέρι. Μπορείς διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς αφού ζύμι μπορεί να γίνει. Θα το βάλω και το υπόλοιπο φίλες μου. Έβαλες λοιπόν όλων των μουστών, τα 450 ml. Ναι. Να έχουν κοντά τους Μιχάλη μισό λίτρο. Ναι. Πίνουμε τον τζουλασαμί. Βέβαια. Ο Μιχάλης το μούστον τον απολαμβάνει με παγάκια. Ναι, αλλά όχι υπερβολές. Τούτα να φύγουν. Να φύγουν, μάνα μου. Μπράβο. Τον το πετυμέζει. Γύρω μου το έτσι απαλά. Έλα έτσι, λίγο, μπορεί να μην το βάλω, να δω. Όχι έναν το πω. Έτσι, Μιχάλη. Περίμενε, περίμενα το ζυμώσω τούτο. Είναι 6 κουταλιές. Αν φίλες μου δεν έχετε έψιμα στα φιλιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρουπόμελο ή μέλι. Εγώ, επειδή άρχισα με μούστο, θέλω να συνεχίσω τα παράγωγα του σταφυλιού. Όμως, μη σκοντάψετε. Μιχάλη μου, γύρω μου το τσεκίνο, νομίζω. Εν τούτα από να δω που έτσι. Βάρμα λίγα μια κουταλιά. Α, εντάξει, εντάξει. Έβαλα 6 κουταλιές, αλλά να χρησιμοποιήσω βασικά τις 5-5,5. Το καλό, Μιχάλη, που δεν έχει ζάχαρη μέσα. Ναι, ναι. Να βάλεις όλο. Να το βάλω, Μιχάλη μου. Α, πάει όλο. Τούτο μπορεί να μείνει μέσα στο ποτήρι, φίλες μου. Θα γύρω λίγο κρύο νερό και θα το κάνεις ρόφημα. Δεν πετάμε τίποτε από το πετιμέζι. Κάθε σταγόνα είναι μέλι. Ακριβώς. Που πηγαίναμε στις θείες μου στο χωριό, τα πάντα χρησιμοποιούσαν τα. Αλλά φίλες μου, βγαίνετε έξω, πηγαίνετε. Το κομματιάζεις, α. Ναι, για να πιάσει παντού. Και θα βρείτε, ιδίως τον καιρό το φθινόπωρο, έχει χωριά, στο Κυλάνι. Στο Κυλάνι, βεβαίως, πολλούν μούστον. Πολλούν μούστον, όπου πάτε, πάτε πάνω από την πλατεία, θα βρείτε στη διαδρομή μαγαζάκια που φτιάχνουν σουσούκο. Αλλά πολλούν και μούστον. Α, είναι τιμή. Ένα σακουλάκι και θα μπει μέσα, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα και θα πλάσουμε τα κουλουράκια μας τα φανταστικά. Φίλες μου, ειλικρινά, μοσκομυρίζει. Με τι ωραία ζύμη. Ωραία, ένα μισάωρο να ξεκουραστεί λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε, γίνονται αρκετά για μόνο με 3 δίσκους του φούρνου. Κόφω ένα κομματάκι, πρέπει απλά θέτει, να μην κολλά πάνω μας. Πρέπει, θα βάλω άλλο ένα αλεύρι. Μάλιστα. Πρέπει να πλάθετε, να μην κολλάει, για να μην βάλουμε άλλο αλεύρι, γιατί να τα ρίξω στα χαλεπιανά μου να κολλούν πάνω. Άμα βάλεις πολύ αλεύρι, κολλά εύκολα. Ωραία. Θα μείνει λοιπόν να ξεκουραστεί, είπαμε μισή ώρα, σκεπασμένο. Ακριβώς. Μέσα σε πλαστική ή πλαστική μεμβράνη ή μια τσεντούλα με τζίπα από πάνω. Ναι. Έχει περάσει μισή ώρα. Μιχάλη, να το κόψω μικρά-μικρά. Ξανά. Ναι, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Κάτε να δω, ήβρε του. Ήβρε το ρε μόνο, δεν μπορώ να βάλω μέσα. Να βάλεις τι να βάλεις, α, σοκολάτες. Να βάλω τι. Τις σταγόνες σοκολάτας. Τις σταγόνες, για να ανακατωθεί καλά. Τα ωραία. Τα ωραία χρώμα είναι πια σενά. Νομίζεις πως είναι παστέλ. Ωχ, Παναγία μου, είναι απόλαυση. Ωχ, και ωραία ζύμη, δεν τι ωραία ζύμη, δεν τι ωραία ζύμη. Α. Ότι κάνεις πρέπει να το απολαμβάνεις, Μιχάλη. Άμα δεν το απολαμβάνεις, να μην το κάνεις. Να κάνεις άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά, ακριβώς. Ακριβώς, δε. Έτσι. Αφού είναι μια ξεκούραση, να ασχολείσαι. Θα προσθέσεις τώρα τις σταγόνες σοκολάτας. Ωραία. Όσα θέλουμε βάζουμε, φίλες μου. Περίπου 200 γραμμάρια. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και πιο λίγο. Και θα τα ζυμώσω όλα μαζί. Όποιοι προτιμούν σταφίδα, να βάλουν σταφίδα. Μπορεί να μην βάλουν και τίποτα. Εγώ τα προηγούμενα, τα μισά έκανα τα σταγόνες σοκολάτα και τα άλλα μισά έκανα τα σκέτα. Με τα σακολατάκια παραπάνω τα έκανα για τα μωρά που ενθουσιάζονται, αλλά τα ετοίμησε και ο Μιχάλης καταλήγει. Δεόντως. Και 100 γραμμάρια να βάλουν στη Μιχάλη σοκολάτα, πάλι καλό είναι. Ο καθένας είπαμε θα βάλει όσοι προτιμά. Σημώθηκε. Θα τα βάλουμε έτσι ώστε να μας βολεύει. Φίλες μου, θα κάνουμε κορδονάκια, να μην είναι πολλά χοντρά, Μιχάλη. Έτσι να φουσκώσουν καθόλου. Όχι, φουσκώνουν. Έχει baking powder. Α, ναι, έβαλες 3 κουταλάκια. Ναι. Να είναι περίπου 20 εκατοστά. Εγώ έτσι τα έχω μετρημένα. 20 εκατοστά. Μήκος. Μήκος. Το πάχος τους το είναι όπως... Το δάχτυλό μας, το μικρό. Μας. Ο δείχτης. Το δείχτη περίπου λίγο... εξαρτάται, εσείς ο εξαρτάται με άντερα, χάρη μας ηχίζεις με... Ακούστε, όταν μου λαλείς και... Λαουτζου, αφού είσαι να... Εντάξει. Ενός μέσου ανθρώπου. Μιας μέσης κυρίας. Καλά. Να είναι... Περίπου 1,5 εκατοστό. Όχι, λίγο πιο χοντρό. Είναι 1,5 εκατοστό. Μετά πάνε στα χαλεπιανά σου. Πρέπει να τα πατάτε, πιέζεις, να τα πιέζεις, να πιτώνονται έτσι. Με φάστε να τα πιτώσετε. Να το, πάει. Θέλουμε βοηθό Μιχάλη τώρα, γιατί είναι αρκετά. Ναι. Και είμαστε μόνοι μας. Θα τα βάλετε φίλες μου έτσι. Ναι, εργονομικά. Και κατευθείαν. Και πίτωμα από πάνω. Ναι, χρειάζεται το πίτωμα, να σας δείτε το κυκλάκι από μέσα. Έτσι. Πώς τα στεφανάκια, ναι. Ναι. Λοιπόν, να σε αφήσω να τα κάνεις όλα και να έρθω να τα φουρνίσουμε. Ναι, ναι. Να πιώσω μια καρέκλα να κάτσω. Άντε φίλοι και φίλες, αρχίστε κι εσείς να φτιάχνετε μουστοκούλουρα. Πάντως είναι υπέροχα. Τέλειωσες, Λίζα? Τελειώσαμε. Βλέπω 3 δίσκους. 3 δίσκους, θα τους βάλουμε όλους μαζί. Σε τι θερμοκρασία θα τους... 175 βαθμούς στον αέρα. Είπαμε φίλες μου, δεν τα κάνουμε πίτσα, αλλά... Τα είχες πιτώσει, αλλά φουσκώσαν πάλι, α? Εντάξει. Να ψηλώσουμε και στο φούρνο. Αρχίζουμε με το βαθουλό. Πάει πάνω. Ανοίγω. Και το τρίτο. Να τους να τα γυρίσω, βέβαια. Ωραία. Καλή ώρα χρυσή. Ωραία. Και να τα παρακολουθούμε. Έλα, Λίζα. Εμύρισε το σπίτι. Έτσι ταράξαμε. Έχει 24 λεπτά. 24 λεπτά που κάτω. Ψηθήκαση. Να Παναγιά μου, δεν παίρνει η ρωσιά. Είναι μαλακά ακόμα. Τι θα κάνεις τώρα? Στη φάση τούτη εισβήνουμε τα και βγάζουμε τα έξω όπως είναι ή εγώ προτιμώ να τα αφήσω μέσα μέχρι να κρυώσει ο φούρνος και βγάλω τα μετά και είναι τραγανά. Φίλες μου, θα δείξω πώς είναι τώρα. Να μας κόψεις έναν τώρα, να δεις πώς είναι. Τώρα είναι μαλακό. Βλέπεις το. Ή θα είναι έτσι, μαλακό, ή... Εντάξει, αυτό το τρώμε έτσι. Να πάμε έναν έτσι. Ωραία. Και τα άλλα, έχει αρκετά, έκαμε με αρκετά φίλες και φίλοι μου. Άμα είναι ζεστό. Είδα που περιμένεις, φίλοι μου, το φούρνο είναι μόνο να είναι μαλακό. Είναι ζεστό, πολύ ζεστό. Μας επήρε 25 λεπτά. Είδα βέβαια ήταν 3 οι δίσκοι μας. Θα τα αφήσουμε μέσα. Ωραία, σβήσε το φούρνο λοιπόν. Και θα μείνουν μέσα. Δίνουμε εδώ, αφήνουμε τα μέσα. Θα και... πάμε να φάμε για μεσημεριανό. Και συνεχίζουμε. Μαρακόνα, αλλά άμα μείνει έξω, πάλι θα στεγνώσει. Όμως για να πάρει την τραγανότητα... Πρέπει να μείνει μέσα στο φούρνο. Είναι φανταστικά και ζεστά. Μέσα στο ζεστό φούρνο. Ο φούρνος μας έχει κρυώσει. Εδώ. Βέβαια τι ωραίο. Είναι σοκολάτα από μέσα. Τώρα με τον καφέ μας είναι ό,τι πρέπει. Όπως βλέπετε έχουμε βγάλει τα μουστοκούλουρά μας, τώρα είναι αρκετά τραγανά όπως μας αρέσουν και θα τα απολαύσουμε με το τσάι ή τον καφέ μας ή ακόμα και με το ζεστό μας γάλα. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.